Νοσοκομείο, από το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας, όπου πάνω από 200 καθαριστές βρίσκονται ήδη σε κινητοποίηση τον τελευταίο χρόνο, παρά τις υποσχέσεις της διοίκησης και του Υπουργείου ότι θα παραμείνουν στη δουλειά τους με τρίμηνες ανανεώσεις. Ξέρουμε ότι ο ξαφνικός θάνατος είναι πρωτοπυλών. Το είδαμε να γίνεται σε συναδέλφους στα άλλα νοσοκομεία. Δεν τους εμπιστευόμαστε. Είμαστε καθημερινά σε διαδικασία κινητοποιήσεων, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί οι συνάδελφοι αποτελούν ένα πολύτιμο κρίκο στην αλυσίδα των υγειονομικών που παλεύουν για το ύψιστο αγαθό, την ανθρώπινη ζωή. Κανένας από αυτούς δεν περισσεύει και είναι ντροπή τους να γυρίζουν να λένε στους συναδέλφους ότι εμείς θα σας κρατήσουμε στη δουλειά, στον εργολάβο βέβαια, αλλά με πολύ χειρότερους όρους εργασίας, με μειωμένα δικαιώματα, με μειωμένους μισθούς. Δεν δεχόμαστε κανένα από τα επιχειρήματα που προβάλλει η κυβέρνηση και το Υπουργείο. Δεν ζητάμε μοριοδότηση, ζητάμε όλοι οι συνάδελφοι να παραμείνουν στη δουλειά, εδώ και τώρα μόνιμοι, καλύπτοντας τόσα χρόνια πάγιες και διαρκείς ανάγκες, δουλεύοντας 3 και 4 εβδομάδες χωρίς ρεπό στο νοσοκομείο μας. Μία καθαρίστρια να αναλαμβάνει 3 και 4 τμήματα με πάνω από 90 κρεβάτια ασθενών για να τα φέρει πέρα σε 6 ώρες. Πολλές φορές χωρίς υλικά και μάλιστα με τη διοίκηση να κουνάει το δάχτυλο και να τους λέει καθαρίστε με νερό. Δεν πειράζει. Σε αυτή την πραγματικότητα εμείς συνένοχοι δεν θα γίνουμε. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας και ήδη έχουμε εξαγγείλει στάση εργασία στην Κρήτη με κινητοποίηση στον χώρο των επιγόντων πριν το άνοιγμα της εφημερίας. Να είστε σίγουροι ότι κλιμακώνοντας όλοι οι εργαζόμενοι, ο ένας για τον άλλον, δεν θα τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Καλή συνέχεια. Υπάρχει μια πραγματικότητα. Οι εργαζόμενοι έχουν ένα όπλο. Την αλληλεγγύη τους και την οργάνωση της πάλης τους. Ένα όπλο που όσο και αν προσπαθούν να το χειραγωγήσουν, καλλιεργώντας το φόβο και την τρομοκρατία στους εργαζόμενους, τόσο δυναμώνει τη δική μας πάλη στο να οργανώνουμε μάχες, απεργίες και αγώνες για να συνειδητοποιούν ότι δεν είμαστε μονάδα, αλλά είμαστε πολλοί. Να θυμίσουμε στην πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ που θέλει να δίνει λόγο στον Υπουργό Υγείας και όχι αποκλειστικά σαν πρόσωπο, αλλά σαν κυβέρνηση, ότι ήταν ο ίδιος ο Υπουργός που έστρωσε τον δρόμο να κλείσουν 7 νοσοκομεία. Να θυμίσουμε στην πλειοψηφία της ΠΟΕΔΗΝ ότι ήταν αυτοί οι οποίοι μας λέγανε ότι κερδίσαμε τη μάχη για τους ανθρώπους, τους συμβασίουχους που βρίσκονται στο πρόγραμμα 55-67 από τον Οκτώβριο και ακόμα περιμένουμε να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Η κυβέρνηση έχει επιλέξει, στρώνοντας τον δρόμο μιας πολιτικής που ακολούθησε διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και αναδεικνύοντας μεγαλύτερο το κομμάτι της επίθεσης, να ιδιωτικοποιήσει και να φέρει τα νοσοκομεία στο τέλμα τους, καταργώντας υπηρεσίες, καταργώντας παροχές και βέβαια στρώνοντας το χαλί στο να βρεθούν άνθρωποι στον δρόμο και να μην έχουν στοιχειώδεις παροχές υπηρεσιών υγείας. Εμείς λοιπόν, ξαναλέω, αυτή τη μάχη δεν πρέπει να την αφήσουμε και να βρεθούμε όλοι μαζί σε μια προσπάθεια, όχι μόνοι μας, μαζί με τους φοιτητές, μαζί με τους εργάτες που δίνουν μάχη στις πύλες των εργοστασίων, μαζί με τους αγρότες, μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους, και αυτή η μάχη θα είναι νικηφόρα όταν αυτή η πολιτική μαζί με τα φοιτικά τους θα πάρουν την απάντηση του αγώνα στον δρόμο. Γεια σας και εμείς όλοι μαζί πάλι και αύριο και όσο χρειαστεί θα βρισκόμαστε εδώ πέρα.